τον κύριο Σκινάκη, τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κουμπαρίτση, διότι μας βοηθήσανε, τουλάχιστον εμάς που εργαζόμαστε στις αντιπροσωπείες, να αισθανθούμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι καλό κάνουμε, και αυτό φάνηκε μέσα από τη συζήτηση. Πολύ τους ευχαριστούμε γιατί μας δίνουν κουράγιο για να συνεχίσουμε και σε καινούργια πράγματα. Όταν τίθεται το ερώτημα τι κάνουμε και τι θα μπορούσαν να κάνουν οι εκκλησίες μέσα στην κοινωνία, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη συγκεκριμένα, εν το κόσμο σε αυτόν τον οποίο ζούμε, είτε τον ευρωπαϊκό είτε τον ελληνικό, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να μάθουν να θέτουν ερωτήματα και μάλιστα σωστά ερωτήματα. Νομίζω ότι ο ρόλος μας δεν είναι να απαντούμε. Δεν μπορούμε να βάζουμε τον εαυτό μας μπροστά σε όλο αυτόν τον προβληματισμό και να δούμε και να δίνουμε απαντήσεις. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να θέτουμε ερωτήματα και προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από το διάλογο να βρίσκουμε τις απαντήσεις. Το πιο ουσιαστικό νομίζω ερώτημα το οποίο τίθεται μέσα από το βιβλίο είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε και βλέπουμε σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κείμενα, το θέμα της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουν οι εκκλησίες να συμβάλλουν σε αυτή την κοινωνική συνοχή και με ποιον τρόπο. Στο τόμο αυτό βρίσκουμε διάφορες τάσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος καθηγητής, ότι πρέπει, βρίσκουμε μάλλον κοινές αναφορές σε ορισμένες αξίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι αυτονόητο, διότι οι εκκλησίες μέχρι σήμερα δουλεύανε περισσότερο στον διαθρησκειακό διάλογο, παρά στον διαπολιτισμικό διάλογο. Και αυτό είναι πολύ καινούριο και πολύ δύσκολο, πιστέψτε, διότι ζητάει κάποιες βασικές αρχές. Ο διαπολιτισμικός διάλογος μετά από το 2008, που ξεκίνησε εδώ με τον κύριο Φίγκελ τον Επίτροπο, κατάφερε να διαμορφώσει μία εικόνα, ξεπερνώντας από αυτό το οποίο ονομάζουμε ανοχή και ανεξιθρησκεία, στο σεβασμό μέσα στην κοινωνία μεταξύ των υπολείπων. Το μαζί που είπε ο κύριος Σκινάς, και ίσως είναι το μήνυμα το οποίο κρέμεται στο μεγάλο πανό αυτές τις ημέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ζητάει αυτογνωσία, ζητάει να ξέρουμε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής στην ιδιαιτερότητά μας, είτε θρησκευτική, πολιτισμική, κοινωνική, οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουμε να καθίσουμε και να κάνουμε αυτόν τον διαπολιτισμικό διάλογο. Το δεύτερο σημαντικό για μένα είναι, το είπε και ο κύριος Σκινάς, το άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν το έχουν πάρα πολύ συνειδητοποιήσει οι εκκλησίες πόσο σημαντικό είναι να έχουν ένα συνεχή, ανοιχτό και διαφανή διάλογο με τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, επίσημα πλέον. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκκλησίες, οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν βγει αυτούσια από την κοινωνία των πολιτών που ήταν πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρόλο που τα ίδια πράγματα αναφέρθηκε για την κοινωνία των πολιτών, οι εκκλησίες, οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν ένα ξεχωριστό στάτους μέσα στην Συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό ίσως θα πρέπει να το δουλέψουν πολύ. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχει φόβος και ο φόβος αποτελεί πρόβλημα σε αυτόν τον διαπολιτισμικό διάλογο. Υποθήκαν ο φόβος απέναντι στο Ισλάμ, αλλά και ο μεγαλύτερος φόβος και ο μεγαλύτερος κίνδυνος κατά μένα για το Ισλάμ είναι η ευρωπαϊκοποίησή του. Διότι αν πάμε και πιο μακριά, θα πρέπει να δούμε ότι με την ένταξη του Κόσοβου σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει στο διάλογο και ένα καινούριο Ισλάμ, το Βαλκανικό, το οποίο έχει τελείως διαφορετική κουλτούρα, παράδοση και ρίζες και ιστορία. Δεν θέλω να πω στο άρθρο το δικό μου που ήταν αποκλειστικά για το Ισλάμ και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται στην Ευρώπη ως Ευρωπαϊκό Ισλάμ ή το Ισλάμ στην Ευρώπη, ένας διάλογος ο οποίος γίνεται και με τον Μανετάνη. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ακόμη θα πρέπει να τα δουλέψουμε και θα πρέπει να βρούμε τρόπους επικοινωνίας τόσο μέσα στην κοινωνία των πολιτών όσο και στον χώρο της εκπαίδευσης. Υπόθηκε το θέμα της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Ανήκω στους εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Παιδείας και ένα καινούριο μάθημα στην Ελλάδα, το οποίο θέλησα σαν βασική αρχή, θα έλεγα, να ήταν η διαπολιτισμικότητα και πώς το μάθημα μπορεί να, ο μαθητής μάλλον μέσα από το μάθημα να καταλάβει και να σεβαστεί την ιδιαιτερότητά του, αλλά και παράλληλα να συνυπάρξει με τις άλλες θρησκείες. Πιστέψτε μου ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Μας πολεμήσανε, μας κατηγορήσανε, μας είπαν ότι είμαστε
αντιορθόδοξοι, αιρετικοί, πάρα πολλά πράγματα τα οποία δυσκολεύουν πολύ το έργο μας για να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι πιο ουσιαστικό μέσα στον πρώτο χώρο της εκπαίδευσης, που ίσως εδώ είναι αυτονόητο. Αλλά δεν είναι αυτονόητο, όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο κ. Καθηγητής, όταν το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει το τι γίνεται μέσα στο σχολείο. Στην Ελλάδα, το έλεγα, υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, έχουν τελειώσει τις θεολογικές σχολές και δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλον να μπει μέσα στο σχολικό περιβάλλον και να δημιουργήσει προβλήματα, θρησκευτικές ταραχές, κοινωνικές ταραχές, ρατσισμούς και ούτω καθεξής. Εν κατακλείδη πιστεύω ότι εάν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο ονομάζεται διαπολιτισμικός διάλογος και το μεταφέρουμε ως προβληματισμό στην Προεδρία την ελληνική, την οποία θα έχουμε στο 2014, το λέω στην Παναγιώτη, συζητήσαμε πολλές φορές, νομίζω ότι θα αλλάξει ολόκληρη η προβληματική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε μέχρι σήμερα αυτό το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστέψτε με, και χαίρομαι που το άκουσα και από την αρχή από τον κύριο Σκηνά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο οικονομική ένωση και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε συνεχώς αυτόν τον προβληματισμό εάν δεν δούμε και αν δεν αναδείξουμε σωστά τις αξίες οι οποίες περιγράφονται μέσα στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Και νομίζω ότι και εκεί έχουμε λίγο κάποια δυσκολία, όπως κυρίως για το θέμα της solidarity, της αμοιβαίας συνεργασίας, της προσφοράς από το ενός προς το άλλο, που πραγματικά εγώ αισθάνομαι ότι δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και αναζητούμε μηχανισμούς συνεργασίας, αναζητούμε κάτι διαφορετικό, ενώ κατά βάση είναι τόσο απλό, αλλά και τόσο δύσκολο. Αυτά και ευχαριστώ πολύ τον κύριο για την